Είμαι ο Εμόδημο Πρώτο ο κ. Στοδό. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά. Και εδώ κοντά μα ε, και καλά. Ε, με χαμηλού λογαριασμού θα πω εγώ κοιτάξτε, τώρα. Κοιτάξτε. Γιατί αν δεν η είχαμε την ακρίβεια. Αν δεν είχαμε την ακρίβεια. Μπορεί και να μην το, το, το συζητούσαμε τώρα όλο αυτό. Αλλά υπάρχει πίεση τη ακρίβεια, υπάρχει πίεση για τα νοικοκυριά. Η δική μα δουλειά είναι να προσπαθούμε να ελαφρύνουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που έχει κάθε νοικοκυριό. Θα το κάνετε λοιπόν. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για την μεταρρύθμιση αυτή που κάναμε, mm. ε, η οποία φαίνεται ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση έφερε ανταγωνισμό. Δηλαδή, τι έχουμε τώρα που μιλάμε. Ναι, ναι. Έχουμε πράσινο τιμολόγιο, το οποίο θα είναι το πιο φθηνό, κάτω από 14 cents ή κιλοβατόρα, χωρίς επιδοτήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, κάτω από αυτά που είχαμε τον Νοέμβριο Αυτό ή τον Αυτό είναι το απολύτως Οκτώβριο. σταθερό. Όχι, αυτό είναι το πράσινο. Το πράσινο. Αυτό είναι στο οποίο γιατί θα μετα... Θα θύμα με τα χρώματα. Ε, τα χρώματα δεν είναι δύσκολα. Εντάξει. Στην ουσία είναι τρία. Μάλιστα. Ε, γιατί τα πορτοκαλία ακόμη δεν έχουν μπει στη ζωή μα γιατί δεν έχουν έρθει οι έξι Άρα, λοιπόν, ένα το κρατούμε το πράσινο λέγατε. Το οποίο τι είναι. Το πράσινο λοιπόν είναι ένα τιμολόγιο στο οποίο μεταπίπτουν όλοι οι καταναλωτέ αν δεν κάνουν κάποια άλλη επιλογή. Μάλιστα. Και... Αυτόματα. 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 Ε, και στο πράσινο τιμολόγιο θα έχουμε τις τιμές θα τις δούμε στις δύο του μηνό. Ναι που θα τις ανακοινώσει υποθέτω η ΡΑΕ ε, αλλά η εικόνα που έχουμε γιατί ξέρουμε πως εξελίσσονται ναι. ε, είναι ότι θα εξελιχθεί το πράσινο με τιμές ας πούμε του πιο μεγάλου ε, παρόχου κάτω από 14 cents για το Γενάρη Μάλιστα. και έχουμε ήδη και μπλε τιμολόγια πολύ ανταγωνιστικά διότι έχουμε ε, ε, ακόμη και μπλε τιμολόγιο κάτω από 15 cents, που σημαίνει σταθερό ε, για ένα χρόνο ή για ναι. πολλούς μήνες ε, από μία εταιρεία και από άλλες εταιρείε πολύ καλές τιμές ε, τον, ε, που ήδη έχουν εμφανιστεί. Το ήδη απολύτως το ώστε, σταθερό είναι λοιπόν το μπλε. Το, το μπλε... Και ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, γιατί άκουσα στις, στις δηλώσει των πολιτών πολλού που έλεγαν εγώ θα πάω στο σταθερό στο πράσινο. Δεν είναι το πράσινο το σταθερό. Όχι. Το, το πράσινο Η είναι... Η διαφορά μεταξύ του πράσινου και του μπλε ποια είναι, θα το πούμε να. Ναι, το, το, πράσινο τιμολόγιο είναι ένα κειμενόμενο τιμολόγιο, mm -hmm. το οποίο όμω ξέρει την τιμή στην πρώτη του μήνα. Μάλιστα. Ε, το μπλε τιμολόγιο ξέρει την τιμή για έξι μήνε ή για ένα χρόνο Μάλιστα. Ε, από την αρχή που κάνει το συμβόλαιο. Και το κίτρινο τιμολόγιο, ε, εάν είναι κυμενόμενο κειμενόμενο εκ των υστέρων, mm -hmm. βλέπει την τιμή μετά το τέλο του μήνα. Αφού ναι. έχει καταναλώσει. Αφού έχει καταναλώσει. Μάλιστα. Α, αλλά ε, στο κίτρινο τιμολόγιο ε, δεν πληρώνεις το κόστος της αντιστάθμισης mm. του κινδύνου, mm. δηλαδή ε, το κίνδυνο για να πάει ψηλά ή χαμηλά η τιμή, το αναλαμβάνει ο καταναλωτής. Το mm. σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ένα πολύ ανταγωνιστικό τιμολόγιο. Ε, η ουσία δεν είναι τι χρώματα θα διαλέξει ο καταναλωτής, που είναι σε όλα τα χρώματα να λειτουργήσει ο καταναλωτης η ουσια ειναι σε ολα τα χρωματα να λειτουργησει ο ανταγωνισμο και αυτό πετυχαίνουμε τώρα. Εντάξει, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο κατηγορίε μεγάλε. Γενικέ κατηγορίε. Έχουμε να κάνουμε με εκείνο τον καταναλωτή, ο οποίο είναι δραστήριο και παρακολουθεί τα πράγματα και τα αντιλαμβάνεται κιόλα. ή και, όμως, και έχει μεγάλο λογαριασμό. ή έχει μεγάλου λογαριασμού. Οπότε άρα, λοιπόν, από την αναγκαστική του παρακολουθεί. Ναι, ναι, και πάει λεφτά. σε πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Και έχουμε να κάνουμε με του καταναλωτέ, οι οποίοι θέλουν να έχουν την ασφάλειά του και χαμηλή τιμή. Τι μαμά μου, τη μαμά σα, τη ναι. θεία μου, τη θεία σα ε. κτλ. Σε αυτού και κυρίω έχουν και μικρή, χαμηλή οικονομική επιφάνεια. Τους ανθρώπους του ανθρώπου του Μπελοκάβου, τη σύνταξη κτλ. Σε αυτού του ανθρώπου λοιπόν, τι θα προτείνατε για να μην μπαίνουμε σε σπαζοπορία. Για τεφαλής. την ώρα να μην κάνουν τίποτε. Να μην κάνουν τίποτα. Ναι, διότι αν δεν κάνουν τίποτα, θα αφήνουν στο πράσινο, το οποίο πράσινο τουλάχιστον από πλευράς ΔΕΗ που έχει ανακοινώσει την τιμή τη, μύτης, ε, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Mm -hmm. Εάν τώρα δούνε ότι ο... στις 2 του μήνα για πρώτη φορά θα βγει ένας πίνακας που θα βλέπεις τους παρόχους και τις τιμές του πράσινου τιμολογίου. <Και> Καθαρά τελικές τιμές θα κατάλαβε ποιος είναι ο φθηνότερος. Αν δουν ότι ο πάροχος είναι πολύ ακριβώς <Και> στο πράσινο, τότε να αλλάξουν. Ο... Προ... Ο... Ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ε, αν δουν ότι ο πάροχος έχει μια ανταγωνιστική τιμή, <Και> δεν έχουν λόγο να κάνουν τίποτα. Πόσο Για απλό θα είναι τώρα αυτό, Γιατί εμεί δύο το λέμε Τίποτε, και. Ε, ε, μοιάζει ε, ε, να είναι απλό. Ε, ε, δύο είναι απλό, του μήνα θα δείξει τι τιμέ. Βεβαίω θα δείτε ε, ε, Ωραία. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό θα είναι. Τόσο απλό. Ε. Να αλλάξω και να πω, ξέρει κάτι, ε, το πράσινο τιμολόγιο δεν μου βγήκε έτσι όπω θα το ήθελα. Δεν, θα, δεν είναι θέμα του τιμολογίου. γιατί Αλλά, το πράσινο, σα λέω, ναι. θα έχει στην ΔΕΗ που είναι ο πιο μεγάλο πάροχο τιμή, υπολογίζω 14 cents ή λίγο πιο κάτω. Χωρί την επιδότηση. Ναι, δεν θα υπάρχουν επιδοτήσει. Ε, α, θα υπάρχουν επιδοτήσει. Περιμένετε. Επιδοτήσει παίρνει αυτή τη στιγμή, με κάποιο τρόπο, θα παίρνει από το Γενάρη το ναι. 40 κάτι τα 100 του πληθυσμού, για του οποίου οι μέσα είναι χαμηλότερε. Δηλαδή, ε, για τους ανθρώπους που έχουν κοινωνικά τιμολόγια, ναι, ναι. οι τιμέ θα είναι πολύ χαμηλές στα προ κρισης επίπεδα. Βάλιστα. Για τους πολίτεχνους. Για πρώτη φορά, 30.000 οικογένειε έχουν πολύ χαμηλές τιμές. Βάζουμε το, το, το τιμολόγιο των πολυτέχνων. Και για το πρώτο τρίμηνο του 2023 όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και μπουν στην πλατφόρμα, ναι. επίσης επίση θα δουν τιμέ κάτω στα πρώτη κρίση επίπεδα. Ε, οι επιδοτήσει αυτέ, να το αντιστοιχίσουμε και χρωματικά, θα αφορούν το πράσινο, όλα τα τιμολογία. Όλα τα τιμολογία. Όλα τα τιμολογία. Όποιο χρώμα και να το, 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 χρώμα του τιμολογίου έχει να κάνει με τι δικέ σου ανάγκε ηλεκτρικού ρεύματο. Αν Βάλιστα. εσύ έχεις πολύ ακριβού λογαριασμού και θες να παρακολουθείς από κοντά την αγορά, ναι, ναι. σου ταιριάζει κάποιο κίτρινο τιμολόγιο. Μάλιστα. Εάν, Εάν θες να την ησυχία αν σου... Αν θες να έχεις την ησυχία σου και να μην επηρεαστεί είτε από το πάνω είτε από το κάτω, γιατί ναι, μπορεί ναι. να υπάρχει και κάτω στις ναι, ναι. τον επόμενο χρόνο, παίρνει ένα μπλε τιμολόγιο, έχουμε πια ικανοποιητικά και μπλε τιμολόγια. Ε, και αν θέλεις να... Περιμένεις να για να δεις, περιθώριο. να για να δεις, μένεις ναι. στο πράσινο. Μένεις στο πράσινο. Εάν δεν κάνει τίποτα, θα μπει στο πράσινο. Ακριβώς. Δεν μπαίνει στο μπλε. Όχι, στο πράσινο μπαίνει. Έχει ανάγκη. Αν λοιπόν ο κόσμο αυτό που λέει ότι εγώ παιδιά, δεν το καταλαβαίνω, δεν, 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 Μου είναι δύσκολο να το καταλάβω. Καταλαβαίνω ότι ο Σκυλακάκη λέει κάτι καλό, θα, θα σα κάνω παιδιά, αλλά δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την νομιμολογία και ότι την χρωματολογία μαζί. Το, το δεν καταλαβαίνω ξεκινάει από το εξή. Είχαμε 130 διαφορετικά τιμολόγια. Αυτά τα 130 ο καταναλωτή Κατά βάση δεν τα παρακολουθούσε. Ε, ε Συνεπώ δεν τον απασχολούσαν. Περάσαμε... Η συνθετότητα υπήρχε, ναι. απλώ δεν την κοιτάζαμε. Ναι. Τώρα που είπαμε, παιδιά. Τα 130. Ε, τα 130 τα ομαδοποιούμε σε τρεις κατηγορίες συν μία τέταρτη το πράσινο. Ξαφνικά ανακάλυψε ο καταναλωτή. Ε, αυτό όμως δεν το έχετε εξηγήσει επαρκώ. Ναι. Δεν είπατε στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι. Τα 130 τιμολόγια που υπήρχαν, όσα θα τα κάνω τέσσερα. Το είπατε παρακόσμι. Ναι, Δεν τα κάνουμε τέσσερα. Θα κάνουμε τέσσερι κατηγορίε. Γιατί να σα πω. Δεν έχω τη μαγική ικανότητα του να κάνω τα 134. Αλλά λέτε τα βάζω σε μεγάλε κατηγορίε. Τα βάζουμε σε μεγάλε κατηγορίε και εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Και αυτή η εκπαίδευση έχει πάντα ένα κόστο στην πρώτη φάση. Αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι αφού όταν αρχίσει, καταλαβαίνει πώ λειτουργεί το σύστημα, μετά ο καταναλωτή. <σχελί> 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 Φυλάει ο ίδιο προφυλα... τα συμφέροντά του, φυλάει ο ίδιο τα ρούχα του. Ναι. Και αυτή είναι η αλλαγή που, που γίνεται τώρα. Ότι εκπαιδεύοντα τον καταναλωτή, αλλά δίνοντά του και μία διέξοδο να ξέρει τι τιμέ, mm. γιατί προηγουμένω ε, και να τον εκπαιδεύσει με 130 διαφορετικά τιμολόγια ε, που ε, δε, 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 δεν μπορούσε να κάνει κάτι, προφανώς γιατί δεν μπορούσε να μπορεί. συγκρίνει τι τιμέ. Τώρα προφανώς. του δώσαμε το εργαλείο να συγκρίνει τις τιμές. και αυτό το εργαλείο. Αρχίζει να το χρησιμοποιεί και αυτό έφερε τον ανταγωνισμό. Ε, κάτι που δεν ευχαρίστησε και όλου του παρόχου, πρέπει να σα πω. Εντάξει. Α, ε, ε, Για να είμαι ειλικρινή. Ναι, δεν, δεν θα μα κόψει ιδιαίτερα χρυσό ε, η ε, 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 Λέτε όμω ότι ο ανταγωνισμό θα λειτουργήσει. Ήδη θα έχουμε χαμηλέ χαμιδό... ήδη, ήδη λειτουργεί. Ήδη λειτουργεί. Ήδη το βλέπετε στο μπλε τιμολόγιο λειτουργεί ναι. και πιστεύω ότι θα το δούμε και στο πράσινο και στα κίτρινα τιμολόγια. Και θα το δούμε για πολύ καιρό. Mm. Δηλαδή ο ανταγωνισμός είναι εδώ για να μείνει. Τουλάχιστον για τους, τον επόμενο χρόνο mm. πιστεύω ότι θα έχουμε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων. Η δική μας δουλειά δεν μένει όμως εκεί γιατί το, το, ο ανταγωνισμός που επηρεάζει το περιθώριο κέρδους των παρόχων προ όφελο του καταναλωτή είναι ένα κομμάτι του λογαριασμού. Το ρεύμα έχει ε, πολλά κομμάτια ο λογαριασμός. Έχει για παράδειγμα το κομμάτι των τιμών των ρήπων που έχει mm. ακριβήνει μονίμως mm. Οι τιμή των ρήπων πήγαν από τα 20-25 ε, ευρώ στα 75-80 ευρώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι μόνιμο. Έχει την τιμή του αερίου που έχει πέσει. Έχει την τιμή του λιγνίτη που είναι το πιο ακριβό ε, καύσιμο το οποίο φεύγει από το μείγμα. Mm. Έχει τις ρευματοκλοπέ που είναι 5% των λογαριασμών και τώρα παίρνουμε mm. πολύ mm. αυστηρά μέτρα για να τι περιορίσουμε. Έχει και του στατηγικού κακοπληρωτέ που στέλνουν το λογαριασμό στου υπολείπου που και εδώ πήραμε μέτρα να τα περιορίσουμε. Μέχρι, τώρα, ε, είναι και έχει. Κατά, για να θείστε... σας προ... Βάλω και όλη τη συνθετικότητα. Εντάξει, εντάξει. Κρατήστε ε, και τα κομμάτια σε όλου του ελέγχου. του μαζούτ στα νησιά, ναι. το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό και το οποίο με τι ηλεκτρικέ διασυνδέσει θα φύγει Ωραία. από την εξέλιξη. Τώρα, ε, επειδή έχετε πει ότι. Ε, περίπου αντιδράσατε στο σε αυτό που σας προβάλλουμε ως, ως ε, ε, αντίδραση του κόσμου, ε, ως ε, 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 δυσκολία στον, στην κοινή γνώμη να το αντιληφθεί όλο αυτό. Ε, περάσαμε από το λαβύρινθο της ζήτησης αναπροσαρμογής στον καιρό τη ενεργειακή ε, κρίσης, την οποία καλά-καλά δεν μπορούσαν να εξηγήσουν ούτε τα στελέχη του Υπουργείου του οποίου προείσταστε. Η, ρήτρα προσαρμογή. Ναι, αλλά είχε έναν τύπο με, 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 χύψη, ζέτε, τετραγωνικέ Αυτό όμω δεν ενδιαφέρει τον κατανάλωτη. Ναι, αλλά σε αυτό τον παραπέμπαμε. Του λέγαμε ότι για την, για την, για την ακρίβεια στο, λογα, στο, ρεύμα και στην ενέργεια και στον λογαριασμό σου, φταίει η ρήτρα να προσαρμογεί. Πια σταυρό και κούρευτο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ε, ε, σε, για, την ακρίβεια, σε λαϊκά. για την ακρίβεια στο ρεύμα που υπήρξε, ε, ο βασικό υπέτειο ήταν δύο. Ο ένας υπέτειος ήταν το φυσικό αέριο που πήγε στο Θεό, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και ναι, της ναι. διακοπής του ρώσικου αερίου στην Ευρώπη γενικότερα. Ναι, ναι. Και ο δεύτερος ήταν η τιμή των ρήπων που τετραπλασιάστηκε. Μάλιστα. Επειδή το δικό μας ρεύμα είχε πάρα πολύ λιγνίτη και φυσικό αέριο, με το που αυξήθηκε πέντε φορές πάνω, τέσσερις φορές πάνω η τιμή των ρήπων και αυξήθηκε πέντε φορές πάνω το φυσικό αέριο, Πήγε στο Θεό. Η ρήτρα προσαρμογής ήταν ε, ε, ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα στοιχεία κόστους πέρασαν στι τιμέ. Mm. Δεν ήταν κάτι μυστηριώδες mm. και από την ώρα που έχουμε μια αγορά ε, ανταγωνιστική, έτσι λέει η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή κανονισμή, ε, η προσαρμογή στα στοιχεία κόστους είναι αναπόφευκτη. Το ερώτημα είναι να μειώνουμε αυτά τα στοιχεία κόστους. Όσο μπαίνουν ανανεώσιμε πηγές, να το, το χαμνή, κόστος μειώνεται. Χαμηλή λογαριασμοί, Δύο... το τελικό ερώτημα. Ναι, για να έχουμε χαμηλού λογαριασμού, τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Ναι, ναι. Να βάζουμε ανανεώσιμες πηγές, οι ναι. οποίε είναι πολύ φθηνότερες και εγχώρια παραγωγή. Ναι. Ένα, έχουν μηδενικό κόστος καυσίμου μετά την αρχική επένδυση. Ναι, ναι. το κόστος είναι σχεδόν μηδέν. Το, Ένα. Δεύτερο. Ένα. το δεύτερο είναι να γίνουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις διασυνδέσει των νησιών ναι. και να σταματήσουμε και με. Ρυπογόνο και πανάκριβο μαζού τη στα νησιά. Ναι, ναι, και, το ε, το... και το τρίτο είναι να ε, μειώσουμε, να έχουμε ανταγωνισμό όπως έχουμε τώρα mm. και να μειώσουμε ρευματοκλοπέ και ασθένειε. Όταν μιλάτε, είναι η δεύτερη φορά που μιλάτε για τι ρευματοκλοπέ. Ναι, ναι. Έχετε πει ότι θα γίνονται έλεγχοι. Ο, γίνονται έλεγχοι. Τώρα θα υπάρχει και τιμωρία. Ο, γιατί ναι. ω τώρα είχαμε 13.000 με ρευματοκλοπέ το χρόνο. Ναι. Και οι περισσότεροι, γιατί μιλάμε τώρα για, κυρίως για επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό, ναι. άλλαζαν ένα αφημί και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πόσοι έλεγχοι θα γίνονται κάθε μήνα, ε, Πόσοι ελεγχτέ θα βγαίνουν. Το, σε πόσα ρολόγια. Ακούστε, κάνουμε δύο αλλαγέ μεγάλε. Ναι. Η μία είναι ότι πηγαίνουμε ε, στη μέτρηση αναμήνα. Mm. Η μέτρηση αναμήνα θα μα περιορίσει σε ρευματοκλοπέ, διότι ε, ένα κομμάτι τη ρευματοκλοπή γινόταν λόγω του ότι καθυστερούσαν οι λογαριασμοί να βγουν. Ναι, ναι. Οπότε. Είχε πολύ χρόνο να, δια, να, να, να φας ρεύμα. Μπορούσε μια ολόκληρη σεζόν καλοκαιρινή να ανοίξει κάτι, να μην πληρώσει ποτέ το ρεύμα και να ξανακλείσει και να φύγει. Οπότε η συχνότητα ε, τη μέτρηση είναι το ένα εργαλείο. Η αύξηση των ποινών είναι το δεύτερο εργαλείο ελεχτές και τα πρόστιμα. Ναι. Ε, θα βγαίνουν 500 ελεκτέ το μήνα έξω. Ε, ε, Σα λέω, πιάνουμε 13.000 το χρόνο. Μάλιστα. Δεν είναι ότι δεν του πιάναμε ναι, ναι. Ε, και θα πιάνουμε και πολύ παραπάνω ναι, ναι. λόγω τη συχνότητα. Ναι. Είναι ότι δεν τιμωρούνταν. Ναι. Για, να το, για να το καταλάβουμε σχηματικά, ε, αυτό που έχετε αποφασίσει... 13.000 είναι δύο κάνετε. ρωμαϊκές λεγιόνες ε, ρευματοκλοπέ το χρόνο. Δύο ρωμαϊκές λεγιώνε. Κάθε μήνα λοιπόν... Σκεφτείτε κάθε, τι. Κάθε μήνα θα βγαίνουν έξω οι ελεκτέ, κάθε μήνα θα μετράμε το. Λο θα μετράμε ο ΔΔΕ κάθε μήνα θα μετράει του λογαριασμού όλων μα. Μάλιστα. Αυτή είναι η μία μεγάλη αλλαγή. Σε και σπίτια, σπίτια και επιχειρήσει. Ναι, παντού. 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 Από πότε ξεκινάει αυτό. Αυτό ε, μέσα στο πρώτο τετράμινο τη χρονιά. Μάλιστα. Που έρχεται. Τα εργαλεία τα έχετε για την αίτηση. Ναι, ναι. Είστε, είστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Ο ΔΔΕ με έχει διαβεβαιώσει. Ναι. Και είστε Βιστεύω... να έτσι ναι. Είστε βέβαιο ότι αυτό που έχετε φτιάξει θα λειτουργήσει στη ζωή κανείς δεν είναι ποτέ βέβαιος για τίποτε. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ώστε να ε, επενδύω σε αυτό πραγματικά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Σας Χρόνια ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να λειτουργήσει για το καλό όλο μας και μακάρι να έχουμε χαμηλούς λογαριασμούς. Επιστρέφουμε στην δράση. Πάμε να δούμε.